λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Αυτή την στιγμή, αγαπητοί ακροατέ, παρελάβουν έμπροστα τη εξέδρα των επισήμων οι ένδοξοι αγωνιστέ τη ΕΟΚΑ. Ήτινε ανάλωσαν το άπαν των δυνάμεων των δια την ελευθερία τη πατρίδο. Πλήθο κόσμου, άνδρες, γυναίκε και παιδιά που έσπεψαν από την πρωία για να παρακολουθήσουν την παρέλαση, υποδέχονται του αγωνιστέ μετά δακρύων συγκινήσεω και θερμών χειροκροτημάτων. Οι ένδοξοι αγωνιστέ τη ελευθερία παρελάβουν υπερήφανοι σκορπώντας παντού ρίγη συγκινήσεως. Το δε φλογερό των βλέμμα, ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητά των αποτελούν τρανήν απόδειξη δια την θέληση των τιμημένων αγωνιστών να παραμείνουν όρθιοι επί των επάλξεων καθιανδήποτε στιγμή η πατρίς τους χρειαστεί. Αλλά και η άλκημος νεολαία, γαλουχημένη από τους αγωνιστάς και τους ήρωάς μας, δηλώνει παρούσα και πανέτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι της τελικής δικαιώσεως. Ο αγώνας της 1ης Απριλίου 1955, αγαπητοί ακροατέ, επετέλεσε την μεγαλύτεραν παρατολμία, χωρίς όμοιων ιστορικών προηγούμενων. Καθότι εμείς είμεθα μικροί και αδύναμοι, άοπλοι και απόλεμοι, ο δε δυνάστης πανίσχυρος και παντοδύναμος, κρατεά αυτοκρατορία. Παρόλα τα αυτά, η συντριπτική αυτή υπεροχή του κατακτητή δεν στάθηκε ικανή να καταστήλει τον δίκαιο αγώνα μας, καθότι οι αγωνιστές μας είχαν άνωθεν αυτόν την πίστη προς τον Θεό και παρά των πλευρών των τους ηρωικούς μας προγόνους, τους Λεωνίδες, τους αγωνιστάς του 21 και τους Τσολιάδες του έπος του 40. Και δεν υστέρησαν ουδόλως απέναντί των. Δεν επέκυψαν στα βασανιστήρια και δεν δίστασαν να γίνουν ολοκαύτωμα ή να πέσουν πυροβολώντας στο πεδίο της μάχης, φωνάζοντας «Μολόν λαβέ». Αθάνατη! 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 Τούτοι σκοτωθήκαν στο πεδίο της μάχης και οι άλλοι να ψοφίσουν που την πολύ τη μάσα. Εγκαλά που να δεις. Να μου να δεις. Εγώ είμαι έτοιμος για την παράσταση του Δήλης. Να δούμε πού να στήσουμε τον Παρνίμπου και να κάτσουμε τον κόσμο. Να το δούμε καλό. Αν μας το Δήλης έχουμε καιρό. Επίαν πολλοί που το χορκόμασαν την παρέλαση. Και επίαν κι άλλοι που τον αγώνησες να παρελάσουν. Ο Μουχτάρης, ο Πετρής, ο Πολυδεύκης. Κι άλλοι. Μια βολά μπράβο της κυβέρνησης που εκανόνισε να γιορτάσουμε την 1η Απρίλη κατά που τη στερκάζει. Γιατί έγινε λίγο πράγμα που γίνηκε τότες. Ένα λαός, μια δράκα πλάσματα να τα βάλει με κοτσιά μου αυτοκρατορία. Ας θυμούμε το σαν να δουν χτες που επέσαν οι πρώτες προκηρύξεις και λαχτάρισε η καρκιά μου. Ένωθα το πως κάτι είχε να αλλάξει. Και έτσι μου ανοιχάζει λίγο πιάνε τα όπλα και πιάνε στα βουνά και επολέμησαν τους Εγγλέζους. Ακατάγνωτα, ούλος ο κόσμος. Αρσινικοί και θηλυκοί, μητσί και μυαλί. Αφού κόμμα και χορκανί μου στο Καρπάσιν είχα και θεωρού. 85 χρονών γυναίκα και έχουν ενέσσω τις αγωνιστές.
Και για να καταλάβεις είναι τα καρκιά την είχε. Άμα την εμυριστήκαν οι Αγγλέζοι και συλλάβαν την και κάμαν τη στα κάστια του Ιησού Χριστού, ένα ανοίξαν το στόμα της να βγάλει μολοή. Έτσι είναι. Ούλοι βοηθήσαν ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί του διψασμένη για ελευθερία. Και πιστέψαζε πως κόμμα και μια άλλες αυτοκρατορίες που εκτιστήκαν και βασιλεύκουν με το άδικο μπορεί να γονατίσουν μπροστά στη δύναμη του κόσμου που έχει το δίκιο μητά του. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος στους δρόμους και να δεις ενθουσιασμό, είχε πολύ καιρό να δω τόση χαρά στα πρόσωπα του κόσμου. Όσο για τούτον η κυβέρνηση ξέρει να κάνει τον κόσμο να ησυχάζει και να παίρνει τα πάνω του. Ύστερης που το δύσκολο χειμώνα μου περάσαμε με τις φασαρίες και να μην καταλάβει πως έπιαμε τον κατηγορό. Η γιατζίνα που ελάλησε χτες που μιλάς, ήταν για να αναλάβαν την κατάσταση στα Ηνωμένα Έθνη. Τζίνα ακριβώς. Που τη στιγμή που ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο Φέδρα, τα πράγματα είναι καθόλου καλά. Να τους έχουμε έναν γονή μια ζωή τούτους. Άκου να πω σου λάλο. Ράψε το που θέλεις του τώρα. Αμήντε άλλον, ακινηθεί να έχουν το μπαζάρι. Το μπαζάρι τη σχέση έχει. Έχει, καλό έχει. Έσου εχθές, έχουν πει μια κουβέντα. Α? Τα Ηνωμένα Έθνη να επιβάλλουν την τάξη με το έτσι θέλω. Κι άμα ο κόσμος ψυχοειχεί, είναι να κάνει προς το μπαζάρι. Εντάξει. Ζατή των τελευταίων καιρών τα πράγματα είναι μακαλό καλά. Μακάρι να γίνει έτσι. Έτσι να γίνει η Φέδρα μου. Κι όχι μόνο να πάει για με που ήταν το μπαζάρι, αμά να κινηθεί παραπάνω. Και εγώ κάμα τον λοαρκασμό μου, να βγάλω το κιάρι μου. Σου καταλάβω. Με ποιον τρόπο. Εφώς φανάρι, Φέδρα μου. Ενάρτουν τα μέσα τόσοι ογιέρες. Να χαιρούσαν να φάσουν, να πιούν και να διασκεράσουν. Και κάμα τον λοαρκασμό μου, εγώ, να γεμώσω τις αποθήκες μου ποτό και να στο βάλω τώρα να λώνα και που την άλλη, τούτη ούλη μαντράχαλη, να στερημένη που τη γενέκα να τους συνάγω ούλους στο Σαχάρα. Να έρχονται να διασκεδάσουν συνταφά, να πιούν και να βγάλουν τα μάτια τους πάθους γενέκους. Ναι, ξέρω πως είσαι ικανός να βγάλεις κέρδος με κάθε τρόπο και σε κάθε περίσταση. Έτσι είναι, Φέδρα μου. Εγώ και που τον τράουλο κάνω χαλούμια. Τον την τέχνη ξέρω την τόσα χρόνια τώρα. Πέσω την πάστα δαχτύλια μου. Και έτσι δεν κάτσω να κλαίω. Όπως έφτιανα τόσα χρόνια που πάνω, έτσι να βγω και τώρα. Είμαι σίγουρη, Γιώργη μου, πως να τα καταφέρεις. Τι μανιχά εσέναν θα πουλήσω μες το Σαχάρα. Μόνη σου εστίν η βασιλεία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και αίντες τους αιώνας του προγράμμου. Με τα πνευμάτων δικαιών τετρεμένων η ψυχή της δούλης σου σώτερα να μας φυλά του τον αυτή στην μακριά ζωή την παρασύ φυλά του. Στην κατάβαψη σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάβαψον και την ψυχή της μόνος υπάρχει πάνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Συ ο Θεός ημών, ο καταβάσεις άδει και της οδύνας ίσας και προηγουμένων, αυτός και της ψυχής του Ιησού, πότερα να πω. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δόμεθα σου υπάκουν το ελέησον. Πήρες το μωρό στο σχολείο, βέ? Πήρα, δεν είναι ακόμα.
Τρέχει η ψυχή μου κάθε φορά που βγαίνει από το ξεπορτίνο ο Ανδρέας. Έχεις το νου σου, καημένε μου, γιατί... Έχω το νου μου, έτσι με κανένας χαμτός. Φαρίντα, εμετάνωσα πικρά, κόρη μου. Ο Άντζουλης άλλαξε τώρα. Εν εννοεί τι ο Σάδαρμος που ήταν τότες. Ποτέ δεν άλλαξε. Κάτω λέξω τώρα, έβαλε σαν φόβα. Ότι τι αγαπητοί. Η λαμπρά παρέλαση για την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, αγαπητοί ακροατέ, η οποία πλημμύρισε τα καρδίας όλων με εθνική υπερηφάνεια, έχει λάβει τέλος. Ζήτω ηρωική μας αγωνιστέ. Ζήτω η 1η Απριλίου 1955. Επανασυνδεόμαστε τώρα με τους ραδιοθαλάμους του σταθμού μας. Γεια σου, Δία. Στο καλό. Στο καλό. Μα συγκινήθηκες πολλά, Σποσίνη. Τούτη η μέρα έχει διπλή συγκίνηση για λόγο μου, φίλη. Και γιατί διπλή? Μια μέρα που έχω ξεκινήσει ο αγώνας, στις 31 του Μάρτη του 55, έγινε ο άντρας μου, ο Ισίδωρος. Αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Ο άντρας σου? Ναι. Αποφασίσαμε να μοιραστούμε τη ζωή μας. Αμέν τα καταφέραμε να είμαστε μαζί για πάντα. Αφού γυρίσει η μέρα, ξεκίνησε ένα αγώνας που έμελε να μου τον πάρει για πάντα. Αφού έδωκε ακόμα και τη ζωή του για την πατρίδα. Συμπάγαμε, μα πού να το ξέρω, η έρημος. Αφού της πηλέον πως ήσουν παντρεμένοι, δεν ξέρα. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι, έπαθε να σου το πω. Στενοχωρκούμε πολλά που η ζωή εστάθηκε να δει η μητά σου. Μα για τον άντρα σου πρέπει να είσαι περήφανη. Γιατί άφηκε σου τη μυαλύτερη κληρονομιά, το δοξασμένο του όνομα. Μα είμαι περήφανη. Και πάλι δίπλα. Γιατί για τον Ισίδωρο μου ο αγώνας ήταν πολλά πιο δύσκολος που όλους τους άλλους αγωνιστές. Και γιατί? Γιατί φίλοι μου, ο άντρας μου ήταν παράλυτος. Παράλυτος. Ναι. Και την 1η του Απρίλη που αρκέψαν οι πρώτες προκηρύξεις, ο Ισίδωρος μου έμεινε περίλυπος. Δεν το χωρούσαν οι τόποι. Ήταν να σπάσει από το κάχρι του που έναν μπορεί να φτιάξω να πολεμήσει τους Εγγλέζους. Ήταν νέος. Έχογλαν το γέμα του για ελευθερία. Αμα είναι τέλος να πάει να πολεμήσει στην κατάσταση που ήταν. Με το συμπάκιον κιόλας. Αμα αφού της ήταν παράλυτος, είναι τα λόγια και θυσιάστη για την πατρίδα του. Άμα είναι η ψυχή δυνατή, έγκρονε το κορμιό. Και η ψυχή του Ισίδωρου μου ήταν πολλά δυνατή. Και παρόλο που ήταν παράλυτος, καταφέρνοντας με το παραπάνω να κάνει το καθήκον του για την πατρίδα. Στην υγεία σου, Ισίδωρε μου. Και υπάρχει μου το 1959 να φέρει την ελευθερία στην Κύπρο μας. Αμήν. Στην υγεία σου, αγάπη μου. Και καλή ελευθερία. Μα είναι να πούσεις σε μαραζόμενος έτσι νύχτα.
Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε ακόμα ένας χρόνος. Κι εγώ βρίσκομαι καθυλωμένος σε αυτό το αναθεματισμένο καροτσάκι. Περιμένοντας να ελευθερωθεί η πατρίδα μας, μονάχα με τις ευχές. Κάθομαι ήσυχος στο σπιτάκι μου, με τη γυναικούλα μου, πίνουμε το κρασάκι μας, τη στιγμή που τόσοι άλλοι συμπατριώτες μας απαρνήθηκαν αυτές τις χαρές και πολεμούν τον εχθρό στο βουνό, μέσα στο κρύο, στα χιόνια. Και μονάχα ένα όνειρο να ζεσταίνει τις καρδιές τους. Να φέρουν τη λευτεριά. Με στεναχωρκείς, αγάπη μου. Σου μαραζώνες μου την καρδιά μου. Πώς να μη στεναχωριέμαι, όταν ο πατέρας μου πολεμά, ενώ εγώ που είμαι νέος βρίσκομαι εδώ, καθυλωμένος σε αυτό το καροτσάκι. Παναγία μου, μην το πω γίνεις και τυπόξω. Ποιος είναι έτσι η ώρα. Πρόσεχε, Ανέτα. Μήπως είναι η Εγκλέση. Πρόσεχε. Στα κοπέλια. Μα είναι καρτερού να ζω σήμερα, δαμέ. Επειδή είμαστε φανερωμένοι και κάναμε το μνημόσυνο της θετές μου, της Φλωριτζούς. Σου φέραμε και κολύμπα. Ναι, αυτά είναι για σένα. Ευχαριστώ, Γέμμα. Ο Θεός αναπαύσει τη ψυχή της. Μα, καρτερού πως ήταν να πάτε στη Λεμεσό σήμερα να κάνετε το μνημόσυνο με τον Αντζουλίν και τη Φανούλα. Αυτό είχα σκοπό να κάνω, αλλά μετά σκέφτηκα να μείνω στη Λευκωσία. Και να βρεθούμε οι τρεις μας έτσι μέρα, μετά από 9 χρόνια, θυμάστε? Αθυμούμαι. Πριν 9 χρόνια έπιανε η ζωή μου άλλη στράτα. Τότες που καρκινετίστηκα για πρώτη βολά με τη θανατερή όρκη του γιού μου. Εν έχει κανέναν νόμον που να καταδικάζει ανάξιους γονιούς σαν εσένα. Έσωσε όμως για τον δυο μας τις ζωές ο Άγγελος, ε! Σταμάτα! Σταμάτα τον! Μην τον έχεις να σκοτώσει! Εθωρίζω δυο μετανιώσω και ό,τι έκαμε! Ήταν τόσο πολύ το έσκες σου, γιέ μου, που όσον και το θέλει η ψυχή μου, όσο και να πάλευκες εσού, είναι καρτερούν πως το μεταξιάζεις ούλα και με συγχωρέσεις. Το έκαμε, παπά, όμως. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από μνημόσυνο έχουμε και γενέθλια σήμερα. Ποιος είναι που γιορτάζει, Εμείς οι τρεις γιορτάζουμε. Γιατί σαν σήμερα γεννηθήκαμε ξανά. Εσύ, πατέρα, ελευθερώθηκες από τη μαύρη σου ψυχή. Την άφησες και πέταξε μακριά. Άντρας, γιατί ήρθες αντιμέτωπος με τους παιδικούς σου εφιάλτες. Και εγώ βρήκα τον άνθρωπο που με έσωσε από μια ζωή μίζερη που με περίμενε. Έναν άνθρωπο που υποσχέθηκε πως θα γίνει ο πατέρας μου και κράτησε τον λόγο του. Έχει δίκιο ο Άγγελος. Σήμερα γιορτάζουμε οι τρεις μας. Δεν έγινε του να μένει το μάμα. Όσον και τέλειωσε η παρέλαση, ήθελα να έρθω να σε προβρείτε.
Καλά έκανες. Πώς ήταν η παρελάση? Ήταν πολλά συγκινητική. Προπαντός την ώρα που έρεσε έναν πρόσωπο παπάς μου, ένωσα πολλά περήφανη. Έπρεπε να τον εθώρες, μάμα. Με τη στολή του την Αντάρκτικη, τα αρβιλά του, το περέ του. Ήταν ντυμένος όπως τότε που επιένε να πολεμήσει για την πατρίδα μας. Να θυμάσαι? Να θυμούμαι, αγάπη μου, καλό να θυμούμαι. Εν ευχήκε ποτέ που τη μνήμη μου τούτη εικόνα. Κι όχι τόσο η εικόνα η πραγματική, όσο η εικόνα της ψυχής μου που ήταν ολόχαρη. Γιατί η Ειρήνη μου γίνει την ημέρα, είπες με πρώτη φορά μάμα και τον Πέτρη παπά. Ήταν η πρώτη φορά που γεννήκαμε οικογένεια. Και η ημέρα ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής. Καρκιά μου. Να προσεύχομαι για λόγους σου. Να σε καρτερώ. Παπά, με φύς. Και για μένα, μάμα. Γιατί παρόλο που σας είχα κοντά μου τόσον καιρό, πιο πολλά εσένα, αρφούα μου, τι ήταν η μέρα που σας είβρα αληθινά. Και ο παπάς μου, όσον και γεύτην τη χαρά της κόρης του, ένωσα πως του έδωκα το μυαλύτερο δώρο για τον αγώνα που πήγαινε να κάνει. Έτσι είναι, αγάπη μου. Και για μένα και για τον παπά σου. Και είναι τη μέρα που μας εδέχτηκες για γονιού σου. Γέμωσες τις ψυχές μας με ελπίδα. Και είναι την ημέρα να γεννήκαμε οικογένεια. Και τούτον θα το άλλασε κανένας πόλεμος. Φλωρεντζού μου, εφορτωθήκαμε ακόμα ένα χρόνο μπας στη ράση μας. Εγώ δηλαδή, γιατί εσύ, κατά που λαλούν οι παπάες, και αμέ που πήγες, δεν και γερνάς άλλο πιο. Έτσι που λαλείς. Επέρασε ένας χρόνος, αλλά τα κακά δεν και πολύ που μας. Οι φασαρίες συνεχίζονται και τα πράγματα είναι πολλά άσχημα. Το καλό είναι ότι όλοι τα Ηνωμένα Έθνη έστειλε μας τους ΟΗΕΡΕΣ για να μας προσέχουν συνεμείς. Αμάν και πιστεύω ότι είναι να καταφέρουν τίποτες. Όχι. Γιατί, όπως ξέρω πολλά καλά και ξέρεις το και σου, το κισμέτ του τόπου δεν τζελάσει. Καλό. Ανοίξαμε τα μάτια τους Τούρκους, ανοίξαν τα πρώτα Εγγλέζοι, ύστερα συνεχίσαμε και εμείς. Και πιστεύει κανένας ότι είναι να σύρουν πίσω. Όχι. Κοινοί έχουν το σχέδιο τους να προχωρούν και εμείς να κάνουμε μανιχά τους σταυρό μας. Τέλος πάντων, Μπουλαρίς, το μόνο καλό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ήρθασαν οι ΟΗΕΔΕΣ και να ανοίξουν και εμάς οι δουλειές μας. Καλό. Ξέρεις τα πυρηντήσιμα οι οπαστούτα. Να τους συνάξω όλους μέσα στο Σαχάρα όπως συνάγονται οι μέλεσσες πας στο Σωρόπι και να κάνουμε παρά, παρά με τον Νούρ. Να καρτερώ, δεν θέλεις καρτερώ να έρθει το Σάββατο, καλό, που την ημέρα που έμαθα ότι ήρθασαν, έγεμωσα διαφήμιση των τόπων ούλων. Παππού,
Ετάραξε ο νους σου. Συντυχάνεις τις θετές μου σαν όχι που είσαι. Μια ετάραξε ο νους μου με τίποτε. Σε έχω τα 400. Μπορεί εσύ να μην το ξέρεις, κόρη Φανουλά. Λαϊό καενάκων, έρχομαι δαμέ. Συναπαντώ τη Φλωρεντζούν και κουβεντιάζουν. Καλώτες ούλα μου τα βάσανα, ούλες μου τις πίκρες, ούλες μου τα λάθη, ούλα μου τα ερωτήματα που έχω, έτσι, ανίωτε στη ψυχή μου και πολλαφρώνω, πολλαφρυνίσκω που λαλούσουν. Καλό, εγώ είμαι της εντύπωσης ότι πρέπει να άρχεσαι και σου. Άρχεσαι και σου και να δεις τα καλή θεραπεία είναι. Ωι, παππού μου, εγιόνι χρειάζεται να έρχομαι. Και ξέρεις γιατί. Γιατί έρχεται και βρίσκει. Δεν μου θέλεις να μου πεις κόρ. Ναι. Όποτε είμαι στο δίστρατο και δεν ξέρω εντά μπορεί να κάνω, είστε δεν μου καταλάβει το. Και έρχεται και παραγγέλη μου. Όπως έκαμε τότες. Όσον ζούσε. Α, τώρα είμαι γιο που επέλανα ο ξέσου τώρα. Όχι, παππού μου. Εν επέλανα καθόλου. Έρχεται και βρίσκει με. Όποτε πάω να ξεστρατήσω, παππού, είστε δεν μου έρχεται και πιάνει με που το χερούν και βάλει με στην ίσια τη στράτα. Και να σου πω, εχάριστη στεδέ μου που καταλάβω τζίνο που θέλω από τη ζωή μου. Ήταν ασιανάς, Λεβέντης ο παπάς μου στην παρέλαση. Κι όσον και τέλειωσαν και ήρθαν κοντά μου, εδώ κάτω μια σφιχτή αγκαλιά. Έτσι στεράθηκα τον και... Ήρθε όλο είσαι κοντά σου. Γιατί δεν ήρθε ο γινός μητέρα σου. Θέλει πολλά να έρθει η μάμα, αλλά παρακαλέσα τον να μάθει και να έρθει το μόνιμο. Και γιατί, κορή μου. Θέλω να είμαστε μανισές μας, μάμα, γιατί θέλω να σου συντύχω. Θέλω να σου πω κάτι που μόνο εσένα μπορώ να το πω. Έγινε και τίποτα, Ειρήνη μου. Αν θυμάσαι που μου πες κάποτε ότι μπορώ να σου τα λέω όλα, ακόμα κι αν είσαι μέσα στη φυλακή. Θέλει και ερώτημα, αγάπη μου. Όχι μόνο μπορείς, πρέπει να μου τα λάλεις όλα. Μόνο που τούτο δεν πρέπει να το πεις σε κανένα. Ούτε στον παπά μου. Δεν καταλάβω. Γιατί να μην το πω του παπά σου. Να χάρεις, μαμά, παρακαλώ σε. Θέλω να το πεις τίποτε, ώστε να με τελειάσει, Ιούρη. Υπόσχεσαι μου το. Υπόσχομαι σου. Πέ μου, να μου τρέσει. Πέ μου, αγάπη μου. Έχω καθυστέρηση. Και πολλά φοβούμαι ότι μπορεί να είμαι εγκαστρωμένη. Παρέλασα κι άλλες φορές στη ζωή μου. Αλλά τη συγκίνηση που αισθάνθηκα σήμερα δεν την έχω ξαναζήσει. Όταν ένιωθα τους συναγωνιστές μου να παρελάβουν δίπλα μου, που είχαμε το ίδιο όραμα, τον κόσμο να χειροκροτάει, ρηγούσα από συγκίνηση. Ο ενθουσιασμός του κόσμου την ώρα της παρέλασης μου θύμισε πόσες ελπίδες είχε να αποθέσει επάνω μας τότε ο κυπριακός λαός. Ευκαιναμε αντάρτες πάνω στα βουνά. Και οι δικοί μας, παρόλο τον πόνο τους, υποχαιρετούσαν μας με μια χαρά και μια ελπίδα μες στα μάτια τους, σαν να μου και πήραμε σε γιορτή. Και τότες, να μας καρτερούσαν να στραφούμε για να τους φέρουμε δώρα. Μόνο δώρο όμως που περίμεναν από μας ήταν η ελευθερία. Ναι, μοιραστήκαμε όμως μ' ανήχα τον τώρα με. Ναι, μοιραστήκαμε και τις σφαίρες και τα βασανιστήρια των Εγκλέσσων. Την ώρα που εφόρησα τον τη στολή την τιμημένη, ήρθαν ο μπρος μου που τα ούλα που περάσαμε μαζί στον αγώνα.
τη χαρά άμα αν επιτυχαίναμε ένα χτύπημα στους Εγγλέζους. Αμα και τον πόνο, άμα ένας από τους συντρόφους μας επέφτε στη μάχη. Την αγωνία να μάνε κι αν κάποιος από τους δικούς μας. Μην πάει να τέτοιο στα βασανιστήρια και προδώσου. Και να θυμάστε παρακαλούσαμε τον Θεό να βοηθήσει να μην βρεθούμε ποτέ στη θέση τους. Το πιο συγκινητικό μπούλα όμως, σήμερα ήταν ο κόσμος. Και σας το κρύφκω ότι που την ώρα που ξεκίνησε η παρέλαση, ως την ώρα που τέλειωσε, τα μάτια μου τα γεμάτα. Εσύ, Παναγιώτη, άλλο λίγο να μην έρθεις να παρελάσεις. Να σου πω την αλήθεια. Εφόμουν πως δεν θα καταφέρεις να νικήσεις το θύμα σου για να έρθεις και εσύ μετά μας. Ναι, έτσι είναι. Ήμουν μετανομένος. Κι άμα είναι εύκολα η ιστορία μου που τα αρμάρια είναι μοιρά και θόρουν την και αντρέπουν μου, γιατί νιώθω πως την επρόδωσα. Μα στο τέλος αποφάσισα να έρθω ή για τίποτε άλλο. Μα για να τιμήσω τους συναγωνιστές μας που έμειναν πιστοί στον όρκο τους. Και πεθάνα για την πατρίδα μας. Που στέκονταν μπροστά από την κρεμάλα με θάρρος και λεβενγκιάν και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Αμούστα κατεπελούθια, 17 χρόνια φοιτητές που αφήναν τα θρανία τους. Και πιάναν την ανηφόρα για να πάνε να βρουν την κόρη την Πανόρη. Τότε στο 55 που ήταν να βγούμε αντάρτες, εφοβούμασταν. Δεν και ξέραμε να θα στράφουμε πίσω ζωντανοί. Με πίστη όμως και με πείσμα για το δίκαιο, καταφέραμε τα. Μπορεί να μην επετύχαμε τον πρώτο μας στόχο, αλλά καταφέραμε κάτι πολλά μυαλό. Οι Εγγλέζοι ιτηθήκαν. Και εμείς κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας και κερδίσαμε την με τούτον τον αγώνα. Η υποδοχή του κόσμου όταν κατέβαιναν οι αντάρτες στη ΣΕΟΚΑ από τα βουνά, η χαρά και η περηφάνεια που ήταν χαραγμένη στο πρόσωπό τους, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη. Θα ξέρουν κιόλας τις εικόνες άμα να κατεβαίναμε μου τα βουνά. Θα χωρίς παιδιά να σμήν με τις μανάες τους. Οι γενέκες με τους αντράες τους. Αδέρκια. Να σμήνουν ξανά. Και θα είμαι όλοι περήφανοι. Γιατί καταφέραμε το αφετόρθο. Και να θωρείς όφτσιρες αγκάλες. Όφτσιρες αγκάλες να γεμώνουν ξανά μετά από τόσο καιρό. Είχε από τον καιρό το μακαρίδι του τσιρού μου να έχει τόσον κόσμο στον καφενή. Εσύ λάλλουνε γιο. Μα ο Πετρίτσιο Πολυδεύκης δεν εφανήκα σύν ακόμα. Εδύνατον που να μην τέλειωσαν ακόμα οι παρελάσεις. Όχι, αποκλείεται, άμα να σου πω την αλήθεια πρέπει να είναι συγκινημένοι και να θέλουν να μείνουν ακόμα νησί τους. Γι' αυτό πρέπει να πιάνεις τους. Έχεις δίκαιο. Μα δεν εφανήκε μη τέτοια μου. Και κατά που μου φαίνεται, μπορεί να την εκαλάρα με να μου δω και το σπίτι, αλλά κραεί μου ακάμα ακόμα. Έτσι φαίνεται. Αλλά να σου πω σε κάτι, με λαμβάνεις όψη του Χριστίνου. Έτσι τον πάντα. Γίνα ξύνα και επίκρισα. Ο Χριστός να την ελεήσει. Μα είναι φάνηκε μήτε υποστήρα, είναι τα λούτσια. Τζίνι, κατά που μου φαίνεστε, καρτερά απόκριση μου τα προξένια που σου στείλε με τον Πολυδεύκη. Γι' αυτό δεν είναι φάνηκε ακόμα. Αμάν είναι έτσι, καλύτερα που είναι καλό. Γιατί και αποφάσισε να μπορώ να κάνω μήτα της ακόμα. Ή κι αν ήτουν δαμε, ήτουν να χαντακωθώ και να μην κάνω μεγάλα η δουλειά μου. Ρέξα τα δυο λεπτά. Καλό, καλό.
αρκεύκουμε. Άμα πριχού να αρκέψουμε, έλα μας τα κάτσε. Έλα να πω πιο κουβέντες. Κανονικά οι παραστάσεις του Καρακιόζη είναι ολοχωρατάες για να γελά ο κόσμος, να ξηχάνει τα βάσανα του και να αντέχει ως πάρατσι. Όμως σήμερα να το δούμε που μια άλλη μέρκα. Γιατί η μέρα η σημερινή είναι σαν όλες τις άλλες. Πριχού το μεσομέρι, άλλα έλω αρκαζά. Μα ύστερης που εσύντηχα με την Ανέτα, επία έσω βουρητός και κάτσα και σκέφτηκα μια παράσταση αφιερωμένη στον ήρωα των ποιητιών. Τον άντρα της Ανέτας. Τον Ισίδωρο Χατζηνέαρχο. Ρε μάνα μου, και τι έχει να γίνει. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένοι μου ροκόλοι, ώρα σας καλή. Πατέλα, πατέλα! Ρε δε μόνα, μα πού έτσι γιέσου, ρε, και γίνηκες ολόμαυρος. Άιστα του τα πατέλα τώρα, τι τα που καμνίζαμε. Έλεω άλκατες να αρκέψεις δίχα μου. Όχι ρε, έξερα τα που σήσουν τα με πίσω και παράγλεπες και τον να πεταχτείς σαν το απίδουρι το καλούμιο. Κυρία Καφετίνα, όχι να τους ταΐσεις τούτους ούλους πως δαμε και χαχανίτζουν ούλα τα λίτζα και τα τσοκολάτες, χα. Φίλετσέ μου και εμένα, είδε κανού εν τα πω του τσιλού μου να μην ήτσα να πέτσουμε τον καρακιό και τα πέτσουν καφενές σου. Το λοιπόν, σήμερα θα δείτε το έργο ο Κολλητήλης Ήλωας. Ναι. Κάποιες αγκαλιές εμόσαν αμά. Κάποιες αγκαλιές έμειναν ορφανές. Για κάποιους ήταν στιγμές χαράς. Άμα για κάποιους άλλους ήταν στιγμές πόνο, γιατί μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, αμά οι άνθρωποι δικοί μας δεν στραβήκαν πίσω. Εγκαθήκα σε μια για πάντα. Να. Για κάποιους ήταν πολύ οδύνηρο. Όπως και για σένα πολύ πέφτει. Γιατί μετά το τέλος του αγώνα αντιμετώπισες τη σκληρή πραγματικότητα. Ο γιος σου, ο Ισίδωρος, δεν ζούσε πια. Στρατό. Παρόλο που νιώθω περήφανος για τη θυσία του γιού μου, του Ισίδωρο. Έχει φορές που νιώθω έναν πόνο να μέσα. Αβάσταρτο. Γιατί χάσα το σπλάχνο. Μου το στέλισαν τόσα χρόνια η μοίρα. Κι άμα και ξαναβρέθηκε μες στη ζωή μου και ξανασμίξαμε. Έγινε καινούλη μου η ζωή. Πολυδευκή. Κανένας δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο ενός γονιού που χάνει το παιδί του. Έτσι, το λαμπρό και που πέφτει κρούση. Και μόνο εκείνος ο γονιός που το έζησε, ό,τι και να σκέφτεται, δεν μπορεί κανένας να τον καταγνώσει. Δεν παίρνω μέρα που να... να θυμηθώ. Είναι την παραμονή πρωτοχρονιάς το 58. Που με λένε να χάσω τον Ισίδωρο. Ποιος είναι? Ανέτα! Άνοιξε! Ο πατέρας μου. Πατέρα, τι συμβαίνει? Γιατί είσαι στο χωριό? Δεν έπρεπε να βρίσκεσαι στο λιμέρι σας, στο βουνό. Έλεσα με μπόξω από το κορκόν. Σε πει να μείνει στα Λεύκαρα. Στα Λεύκαρα? Ναι. Στα Λεύκαρα. Κάποιος επρόδωσε σημαντικές πληροφορίες για τον αγώνα και πήγαμε να βρούμε το σύνδεσμο ματσικά του. Είναι ζήτημα ζωής και θάνατο. Πήγαμε να ενημερώσουμε τον αρχηγό του Βιγενή, να αλλάξει τα σχέδιά του.
Γιατί δεν πετεμπορείτε, Ζωάννη. Γιατί πέσαμε σε ενέδρα από τους Εγγλέσσους. Και σκεφτήκαμε πως αράξουμε μου μέσα στο χωρικό. Μπορεί να τους υποφιούμε. Ελέστε μου, όμως μας υπήρχε χαβάρι και ζυνιού μας. Φτάμε να αγωστούμε μέσα στο χωρικό πέρα και τους υποφιούμε. Πρέπει όμως να αφήσουμε το σειρωμότερο. Να ειδοποιήσουμε και τους άλλους συναγωνιστές για την προδοσία. Καλά έκαμετε. Μην είδαμε λίγο. Αμέσως δεν βρούμε στο χωρικό, μπορεί να φύγουν. Open the door! Open the door! Open the door! Σαν από το κασιμπάνω μου. Είναι τα πατέλα, είναι τα κουγκάς. Κάμνεις τον άλλο στον παλέ για να μην πάει δουλειά. Σ' απ' όλα τους χωρατάες κολλητήρι μου και σοβαρά τα πράγματα. Πες μου, πατέλα. Έχουμε φασαρίες με τον Αλή. Γιατί? Δεν τα παθυμήθηκε πάλι. Ανάθεμα την ώρα που ευρέθηκε ο μπρος μας. Εκόψαμε μέσα και βάλαμε το συνέδερο μέσα στο ηλιοχώραφο που μας άδικε κλήρωνο μιας ο προπάπος σου. Κι άμα αντζέκαμε να κονκόκαλον, ουλόν και θέλει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Θέλεις να πεις να έχουμε φασαλίες, πατέλα? Ναι, Ιούδη μου, ναι. Πάμε έσω να δούμε τι να μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε τα μέσα, Πέτρη. Πρέπει να βρούμε τρόπο να φύγουμε από τα μέσα, να πάνε να ειδοποιήσουμε τον αρχηγό για την προδοσία. Να φύγει από την πίσω πόρτα. Είμαστε περικυκλωμένοι. Πιαστήκαμε σαν τους πρωτικούς στη φάγκα. Είμαι εντάνωσα το πολλές φορές. Επιτρέψαμε να βρούμε καταφύγιο της Σωτής Ανέτας και του Ισίδωρου. Δεν μπορούσαμε να πάμε άλλες προσπορτεύκη. Δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε μάχη με την ενέδρα των Εγγλέσσων. Πράγματι. Ακόμα κι αν καταφέραμε να κερδίσουμε τη μάχη, πράγμα πίθανο. Θα χάναμε χρόνο και δεν θα προλαβαίναμε να ειδοποιήσουμε τον αρχηγό για την προδοσία. Έμα. Καταδικάσαμε το γιο μου. Βενιγκέκα! Πού είσαι, ωραί! Στες προστάες σου, εφέντη μου. Ήρθεν η ώρα να βοηθήσουμε τον μισταρκό μας τον Αλή. Εθάχουμε τον γιαωρο καραγιώζη να μας περιπέζει. Να πάεις τώρα με τον Αλή, να θυκαλέξετε το καλύτερο κομμάτι του γιορκού, τσίνον πον μέσα κι ο λάκκος, και να το βράξετε για λόγου του. Χόρκα ο Χριστός, χόρκα ο Μουχαμέτης. Ταμάμε, εφέντη μου. Ξέρω τι θα κάνουμε. Θα τους τραβήξω εγώ την προσοχή αλλού. Μην τα λες, είσαι δωρέ μου. Το κυνηγετικό του χαμπί το κρύψαμε καλά. Πήγαινε φέρε μου το. Όχι, είσαι δωρέ. Γεια μου. Εμπέλανες, δεν μπορώ να αρκάζεις να κάνεις. Open the door! Πού έπιεν και χάθην τόσο χαζιάβα της. Έφτασον, έφτασον! Σας καλημαρίζω, φίλτατε μου, καραγκιόζι. Ρε, είστε καλημέρα και μπαγκαχόλου καλά τα πράγματα. Όπου και να είσαι ο Βελιγκέκας, να πάει να βράξει το χωράφι μου. Το μάλιν του προπάπου μου, τη ζήση των παιδιών μου και να τα δόκι του Αλή. Μην ανησυχείς διόλου, καραγκιόζι μου. Έχω μιλήσει με τον θείο σου τον Παρπαγιώργον. Θα τον διαλύσει τον Βελιγκέκα και τον Αλή. Το κτήμα σου δεν διατρέχει κίνδυνον ουδέναν. Θα αρχίσω να ρίχνω πυροβολισμούς από το παράθυρο. Οι Εγγλέζοι θα νομίσουν πως αρχίσατε μάχη και θα μαζευτούν μπροστά για να σας αντιμετωπίσουν. Έτσι θα βρείτε την ευκαιρία εσείς να φύγετε από την πίσω πόρτα. Για όνομα του Ισίδωρε, είναι τα βάλεις μανιχό σου με τους Εγγλέζους. Μην ανησυχείς, πατέρα. Μέσα στο σπίτι θα είμαι ασφαλής. Μόλις απομακρυνθείτε και σας δώσω λίγο χρόνο, θα σταματήσω να πυροβολώ. Θα τους ανοίξω, θα μπουν μέσα, θα με δουν ότι είμαι στο καροτσάκι και θα τους πω ότι φύγατε. Γεια μου, σε βασανίσουν να μου ολοήσεις. Μπορεί να σε σκοτώσουν. Δεν νομίζω να φανούν τόσο άνανδροι να ντροπιάσουν ολόκληρη αυτοκρατορία, σκοτώνοντας έναν ανάπηρο. Όχι, εσύ τώρα. Δεν τους ξέρεις καλά τους Εγγλέζους. Open the door! We will break!
εκεί. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να κάνετε πάση θυσία το χρέος σας. Εμείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό με την πρόταση που μας έκαμε ο Ισίδωρος. Σπουδαίο παλικάρι. Ναι. Το έλεγε η καρδιά του. Κανένας μας δεν θα έλεγε τον τέτοιο πράγμα. Αν ήταν άλλος πως τα πράγματα. Αμα δεν μπορεί να πεις. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είχαμε καθήκον απέναντι στην οργάνωση και στους συναγωνιστές μας. Εσείς είσαι επιλογή. Μα εγώ έπρεπε να μείνω μητά του. Να μην τον αϊκό μανιχόν του. Open the door! This is your final warning! Πετρέχει. Στρατό. Εσείς λάμπνες στρατός που φύγετε. Εγώ να μείνω με τον γιο μου. Δεν γίνεται, πατέρα. Αν μείνεις εδώ θα αγριέψουν. Θα μας σκοτώσουν και τους δύο. Μόνο αν με βρουν μονάχο θα με λυπηθούν. Έχει δίκιο ο Ισίδωρος. Ίσως αυτό που σκέφτηκε να είναι η μόνη λύση. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή του γιου. Αμα στο τέλος κέρδισε με το χρέος που είχα την πατρίδα μου. Εκρούστηκα του Ισίδωρο. Άκουσα τα λόγια του πως μπορεί να μεν του κάνουν κακό στην κατάσταση που ήταν. Και έφυγε αμυντά σας. Μα ελάλεν το Ιαννέτα. Εν τους ήξερετε καλά τους Εγγλέσσους. Πόσο μυαλό λάθος έκανα, πόσο μυαλό λάθος. Άντε να δω τώρα ποιος έχει χατσίνα στα δίκαρτσί μου. Ξύχα στο μάλι σου, Καραγιώδη. Πολλά και δεν να το ρίζει ο Αλής και ο Βεζίρης που έλαμνησες να πάει στη Βελιγκέκα. Προς τα είπε τον Βεζίριν, το λεωχόραβο σου ξίαστο. Πάω τώρα να το βράξω. Έθαλα χτίσεις που δάμε. Τούτην τη γην εποτίσαν την με το δρόμαν και το γέμαν τους οι παππούες μου. Και θα φύγω κανέναν να μου την πιάσει. Τάραξε πομπρός μου να με σε σπαθιάσω. Μ' ανοιχά που πάνω που το πτώμα μου. Ρε Μπαρπαγιώργο, ρε Μπαρπαγιώργο, πού εφαραγγίστης να'ρθεις να βοηθήσεις. Έρχομαι, έρχομαι. For the last time, open the door, we will break it. Καλά. Να κάνω όπως λέει ο γιος μου. Ανέτα, φέρε τον τυφλίκι. Φέρ' το τώρα, είπα. Θα φύγεις και εσύ μαζί τους. Ούτε να το σκέφτεσαι δεν θα φύγω, Μανίχο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Αν σε βρουν εδώ, μπορεί και να σε βιάσουν και αυτό δεν θα το επιτρέψω. Θα φύγεις μαζί τους. Θα πας στο καφενείο όλο το βράδυ. Και αύριο όταν ξυπνήσεις, θα δεις πως όλα θα είναι μια χαρά. Αν το κάνουν η καρδιά μου να σε αφήσει. Ανέ μου τη χάρη, Ανέτα, σε παρακαλώ. Εντάξει, αγάπη μου. Άντε ρε Μπαρπαγιώργο. Άντε ρε Μπαρπαγιώργο, μα πώς είναι ώρα να έρθει. Έρχομαι, πατέλα, έρχομαι. Μα πού επίασαν οι άλλοι για μου. Εν έχει κανέναν, πατέλα. Εφίασαν όλοι. Εμείνα με μανισί μας. Εγώ και σου. Μα με φάσε, πατέλα. Θα τους αφήσω να πατήσουν την κύριε τους παππούες μου. Start shooting! Start shooting! Τι γίνεται! Μας έφτυγαν όλοι μπροστά! Ανέφα. Φύγετε, ωραία, μπορώς μου να με φουτουνιάσετε. Μαγκό λαχτούμε. Ωχ, ωχ, εφάλμε άτιμε. Βάστα τσε, πατέλα, βάστα τσε, πατέλα, βάστα τσε. Ρε σπορέ, λαχτά από μπρος μου να με σέμα και αλέψω. Μολόν λαδέ. Φύγετε, είπα.
ήταν η τελευταία φορά που είδα ζωντανό το γιο μου. Σήμερα έβραν το σκοτωμένο. Τελικά οι Εγγλέζοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν έναν άπειρο. Όχι. Τον Ισίδωρο δεν τον σκοτώσαν. Γιατί οι σφαίρες τους μπορεί να τον έριψαν κάτω νεκρό, μα την ίδια ώρα είναι πιο ψηλά, επέρασε στην αιωνιότητα. Μαζί με τους άλλους αθάνατους και δοξασμένους μας ήρωες. Η θυσία του είναι πιέν καθόλου χαμένη. Εβοήθησε μας πολλά. Ναι. Γιατί μας έδωσε το χρόνο να ειδοποιήσουμε τον αρχηγό για την προδοσία. Και να σωθούν άλλοι συναγωνιστές. Ακόμα και η ίδια η οργάνωση από μεγάλες απώλειες. Ο αρχηγός ετοίμησε την θυσία του γιουμόνι σίγουρο. Άμα την καλύτερη τιμή. Φίλα όλοι ήταν μέσα βαθιά. Και ξέρετε ποιον πόνε. Το χαμόγελο που μου είπε πως είχε χαραγμένο είναι στο πρόσωπο του. Αμάν τον ήπρα σκοτωμένο. Ναι. Σύνον το χαμόγελο. Που δείχνει πως ο γιος μου επέθανε ευτυχισμένος πολεμώντας για την ελευθερία της πατρίδας του. Το βγάλω από το νου μου. Όσο νιώθω τη φέδρα γύρω σου να σε περιτριγυρίζει, νιώθω ότι να σε αρπάξει από μένα. Και δεν μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη. Μου είναι αυτό σε ένα λεπτό που ήσασταν να πάτε. Άμα πει πρώτα με ποιαν είναι παντρεμένο. Με την Πολύμνια, κυρία Φωστήρα. Με Πολύμνια. Μα του Καράγιορκή. Δεν είναι του Καράγιορκή. Χώρισε με τον Καράγιορκή. Η Πολύμνια είναι πλέον δική μου. Α. Θέλω να παντρευτώ, να μου φέρει νηφικό. Ναι, ενάρτη η ώρα σου που να παντρευτείς και εσύ, κόρη μου. Και τότε να πάμε μαζί να διαλέξεις εσύ τον νηφικό σου. Ρίτα Τσάβες Άλοκ. Είσαι μιλέ. Είπαινεις στον Πετρίν πως πιστεύει ότι είναι η Ανέτα που τα είχε με τον Ιμπραήμ. Και πως είναι η Ανέτα που τον σκότωσε. Τι κάνει ο Τζουλής εδώ. Ποιος είναι αυτός μαζί του.